Καλημέρα, καλημέρα, καλημέρα. Βρισκόμαστε σε έναν όμορφο πράγμα. Μικρό αλλά καλό. Ήρθαμε για να απολαύσουμε έτσι έναν ωραίο ψαρεματάκι. Εννοείται με κοκκινοπτέρες. Και εκεί πριν. Λοιπόν, σήμερα χρησιμοποιήσουμε τη σειρά Attractive από τη Sensas 3000. Μαζί με hemp, crush hemp, έξτρα επιπλέον στη μαλάγρα μας, γιατί θέλουμε να έχει πολλά particles προς τα πάνω για τις κουκκινοφτέρες, γιατί έχει πάρα πολλές και πριν. Επίσης θα χρησιμοποιήσουμε και το αράμιξ μας από τη συλλογή που έχουμε, το Super Black Cartons, Gross Cartons, και Cartons. Επίσης έχουμε και το Aromix από το Hemp. Στο κατάστημα μας μπορείτε να βρείτε διάφορα προϊόντα της εσάς, όπως θα χρησιμοποιήσουμε σήμερα το Crush Hemp. Υπάρχει και σε εσάς και Mondial Earth. Υπάρχει και τον Grilled Crush Hemp, ψημένο δηλαδή στο φούρνο, με λίγη πιο έντονη μυρωδιά. Επειδή οι μαλάγρες μας είναι χρώματος κίτρινες, θα χρησιμοποιήσουμε το χρώμα το μαύρο από τη Sensas, το Trasix, να μας δώσει το χρώμα το μαύρο. Και επίσης από hemp μπορούμε να βρούμε την κονσέρβα, που είναι λίγο πιο μεγάλο από το συνηθισμένο, και το σακουλάκι του 500 ml, πιο μικρό από την κονσέρβα. Ανάμιξαμε τη μαλάγρα μας, προσθέσαμε λίγο χρώμα και τώρα θα προσθέσουμε τα υπόλοιπα, δηλαδή το crush hemp και το aromix, το gross cartons. Λοιπόν, πάμε να προσθέσουμε. Για να ξεκινήσουμε το ψαρεμάδι μας. Λοιπόν,
Θα την αφήσουμε να ξεκουραστεί για ακόμα 10 λεπτά και είμαστε έτοιμοι να ξεκινήσουμε το ψάρεμα. Βλέπουμε το χρώμα που πήρε η μαλάγρα, το μαύρο, και σε λίγο ξεκινούμε. Θα χρησιμοποιήσω και τους SCD, τους φελλούς για τις σκορπιονοπτέρες, ο οποίος αποτελείται από κάρπον, μπάλσα και fiberglass ψηλά, ο οποίος είναι πάρα πολύ ευαίσθητος. Το συγκεκριμένο του SCD φελλού έχω βάλει 8 βαρύδια για bulk, για το main bulk, το πολύ το βάρος που λαλούμε, και 3 drop shot, 1, 2, 3, νούμερο 8, για το presentation, την παρουσίαση. Με το φελλό, το sensitive lake, το gigantesque. Έναν πηγαδίνι. Δεν θέλω να βάλουμε περισσότερα, πάμε για κοκκινοφτέρες στην αρχή και βλέπουμε πως θα εξελιχθεί. Ψαρεύοντας κοκκινοφτέρες. Βλέπουμε από που έχει πιαστεί, από το ανοχύλος, άρα σωστό. Και συνεχίζουμε για να βγάλουμε την ποσότητα που θέλουμε. Είναι μια καλή προπόνηση όσον αφορά και το αγωνιστικό το κομμάτι, αμάν πολλά ωραία. Περίπου 30 εκατοστά. Ετοιμάζουμε μια μαππούα με έτσι ένα ανάποδο τσίπημα, δηλαδή το φελλό βγήκε προς τα πάνω.
Και συνήθως είναι τα λαβράκια που... Κρίμα που δεν έχουμε ζιάρκα. Thank you.
έναν κίτρινο. Μικρός όμως. Έχουμε λεπτά εργαλεία. Πρέπει να παλέψω σε πιο safe γίνεται. Μικρόν κυπρινάκι. Μίρορ. Και ένα λαβράκι. Συλλογή μας. Ακόμα ένα όμορφο size. Λοιπόν, ακόμα ένα ψάρεμα φτάσει στο τέλος του. Να υπενθυμίσω ξανά τα προϊόντα, τα οποία χρησιμοποίησα. Ξηρά Attractive. Η Tang και Gross Cartons. Με Crunch Hemp και Aromix Aroma. Το χρώμα που πήρε μαζί με Ultra 6. Δείξουν τα ψάρια. Σήμερα είχαμε από κοκκινοπτέρες, μεγάλες κοκκινοπτέρες, δηλαδή κάπως έτσι, κυπρίνους και λαβράκια. Το κύπλετ είναι αρκετά βαρύ. Υπάρχουν μέσα αρκετά κοινά, γιατί υπάρχουν και μεγάλα ψαριά.